Καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr τον κύριο Γιάννη Κιούση. Είναι στέλεχος της ΔΑΣ στον ΟΑΣΑ και τον Νικήτα Τσαρίδη. Είναι στέλεχος της ΔΑΣ στον ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Κάνουμε αυτή την συζήτηση εν ώψη της αυριανής μέρας δράσης για τις αστικές συγκοινωνίες από εργατικά κέντρα, από συνδικάτα σε όλη την χώρα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Κύριε Κιούση, έχουμε να ξεκινήσω με εσάς. Έχουμε ακούσει, έχουμε δει, έχουμε ζήσει το γεγονός ότι οι αστικές συγκοινωνίες, τα μέσα μεταφοράς, είναι υγειονομικές βόμβες όσον αφορά την πανδημία. Ναι, δεν είναι υπερβολή, είναι κυριολεξία πραγματικά και πολλές φορές δυστυχώς οι λέξεις χάνουν το νόημα αν δεν τις ζεις από κοντά αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Δυστυχώς όλη την προηγούμενη περίοδο προ-πανδημίας υπήρχαν σημαντικότατα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης του λαού της Αττικής. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι με την πάροδο των ετών αυτά τα προβλήματα διωγγώθηκαν και τώρα που υπάρχει πραγματικά τεράστια ανάγκη να ενισχυθούν οι γραμμές, να πυκνώσουν τα δρομολόγια, να αραιώσει ο κόσμος μέσα στα οχήματα και όταν λέμε οχήματα εννοούμε λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και σειρμούς του μετρό. Δυστυχώς δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να ανταποκριθεί σε αυτό το θέμα, γιατί είναι από τις υπεύθυνες κυβερνήσεις που έχουμε φτάσει σε αυτά τα χάλια σήμερα. Ο στόλος των μέσων μεταφοράς υπολείπεται κατά πολύ από τις ανάγκες, μας είπατε και μας αναφέρατε και έχει γνωστοποιηθεί. Έχετε κάποια νούμερα που μπορούμε να δούμε ότι για το πόσα μέσα, λεωφορεία, σειρμοί, τρόλεϊ λείπουν από την Αθήνα συγκεκριμένα? Να σας πω ότι ο στόλος, ο ονομαστικός στόλος των οχημάτων, λεωφορείων και τρόλεϊ της ΟΣΥ ξεπερνάει τα 2.200 οχήματα. Μάλιστα. Και λέω ονομαστικός γιατί αυτά τα οχήματα δεν κυκλοφορούν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν κόσμο, γιατί παραμένουν ως άχρηστα στα αμαξοστάσια ή σε χώρους που έχει ιδιωτικούς η ΟΣΥ, στην Μάνδρα Αττική, στην περιοχή του Ασπροπύργου, και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού. Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν με νούμερα πώς εξυπηρετεί σήμερα, πόσα οχήματα βγαίνουν, τα οποία δεν ξεπερνάνε τα 900 στον αριθμό, λεωφορεία και τρόλεϊ μαζί 900-950. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε κάτω από το 50% της ονομαστικής δύναμης του στόλου που έχει η ΟΣΥ σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στα τραμ, στην άλλη εταιρεία, στην Ιστασί, τη δεύτερη εταιρεία των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, και βεβαίως είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στην γραμμή 1, στον παλιό ηλεκτρικό, την εταιρεία ΕΣΑΠ, πριν γίνει Ιστασί. Εκεί μιλάμε για από 31 σειρμούς να λειτουργούν 13 με 15 στην καλύτερη περίπτωση και καταλαβαίνετε ότι αυτή η δύναμη που μπορεί να εξυπηρετήσει σήμερα να βγάλει το απαιτούμενο συγκοινωνιακό έργο για τις ανάγκες μέσα στην πανδημία. Κύριε Τσαρίδη, η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι ανάλογη? Είναι ανάλογη και έχει να κάνει με την υποτιθέμενη κρατικοποίηση, γιατί εδώ ξεκίνησε ένα διαφορετικό έργο από ό,τι στην Αθήνα. Εδώ ο οργανισμός ήταν ιδιωτικός και υποτίθεται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο του 17 θα αποιδιωτικοποιούσε τον ΟΑΣΤ και θα τον κρατικοποιούσε. Ναι. Μόνο όπως είχαμε αποκαλύψει και τότε εμείς βέβαια, αυτός ήταν ο δρόμος για να οδηγηθούμε στην επαναιδιωτικοποίηση. Έτσι σήμερα έχουν δοθεί περίπου το 1 τρίτο των γραμμών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα ΚΤΕΛ και ορισμένες γραμμές και εντός του πολυοδομικού συγκροτήματος λειτουργούν από τα ΚΤΕΛ με κρατικό χρήμα βέβαια και με όλες τις υποδομές που έχει δημιουργήσει το κράτος για τον ΟΑΣ, τις αξιοποιούν τώρα τα ΚΤΕΛ για να κάνουν ιδιωτική συγκοινωνία. Η κατάσταση στο κέντρο της πόλης, γιατί πρέπει να χωρίσουμε εδώ
σε δύο το συγκοινωνιακό έργο. Στην περιφερειακή ενότητα, εκεί που είναι τα χωριά που εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ, εκεί η κατάσταση είναι διαφορετική, διότι εκτελούνται όλα τα δρομολόγια επειδή πέφτει το κρατικό χρήμα. Στην πόλη όμως, μέσα στο κέντρο, που είναι και ο πολύς ο κόσμος, εκεί η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα, λόγω του περιορισμού της κίνησης, της κυκλοφορίας, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο επιβατικό κοινό. Όμως αυτό φυσικά θα αλλάξει το επόμενο διάστημα, όταν θα σταματήσει ο περιορισμός κάποια στιγμή, και θα επανέλθουμε στην ίδια τραγική εικόνα που ζούσαμε και ζούμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να πατικώνεται ο κόσμος στα λιγοστά λεωφορεία, σε λεωφορεία τα οποία είναι ακατάλληλα λόγω της υποσυντήρησης τόσων ετών, και να πατικώνεται ο κόσμος και να λειτουργούν ως εστία μετάδοσης, όπως και ανάλογα όλοι οι χώροι εργασίας, και εκεί που ο κόσμος αναγκαστικά στριμώχνεται και δεν παίρνουν τα ουσιαστικά μέτρα με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να μην υπάρχει συγχρονισμός. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι και η εικόνα, κατά κάποιο τρόπο, και στη Θεσσαλονίκη. Στο μοναδικό όμως μέσο, να πούμε ότι εδώ και χρόνια το έργο με το υποτιθέμενη ολοκλήρωση των έργων του μετρό τραβάει και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει ακόμα. Πότε θα ολοκληρωθεί, παρότι και εγγένεια έχουν γίνει από κυβερνήσεις και... Ακριβώς. Και πολλά έχουμε ακούσει ως υποσχέσεις και πολλά πανοπρίκια έχουν δοθεί ως χρήματα στους διάφορους εργολάβους και το έργο σέρνεται και πάει. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Κύριε Κιούση, πώς σχολιάζετε την κυβέρνηση, τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τα μέσα μεταφοράς? Ακούσαμε πρόσφατα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να γεννήσει λεωφορεία. Μας είχε πει κατά καιρούς ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη, σε εισαγωγικά, στη χρησιμοποίηση, να το πω έτσι, του ιδιωτικού τομέα, κάποιων ιδιωτικών ΚΤΕΛ και τα λοιπά, τα οποία δεν τα έχουμε δει σε ευρεία κλίμακα. Πώς σχολιάζετε αυτές τις παρεμβάσεις? Όπως την περιέγραψε ο κύριος Τσαρίδης, τώρα είναι ο Νικήτας από τη Θεσσαλονίκη, είναι παρόμοια στην Αττική. Ακριβώς αυτός ο σχεδιασμός προχωράει από την κυβέρνηση να πάρει έργο, ήδη έχει πάρει έργο το ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ μάλλον είναι μια ένωση Κτελατικής, Επαρχίας Θήβας, Κορίνθου, ναι, που έχουν συνεργαστεί για να πάρουν το συγκοινωνιακό έργο της περιαστικής δρομολόγησης, προαστιακές περιοχές, όπως τις ονομάζουν, γύρω-γύρω και περιμετρικά του νομού Αττικής, περιμετρικά του κέντρου, αν θέλετε. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να φύγουν αρκετές γραμμές. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ναι, ο σχεδιασμός τους, αλλά να γίνει αυτό που περιέγραψε και ο Νικήτας στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να περιοριστεί η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, το συγκοινωνιακό έργο της ΟΣΥ με λεωφορεία και τρόλεϊ στο κέντρο, και να συνεχίσουν το έργο τους τα ΚΤΕΛ στην περιφέρεια. Είναι ένα έργο, ενώ όλος αυτός ο σχεδιασμός, ναι, που οι Αθηναίοι πολίτες το έχουν ξαναζήσει πριν από κάποια χρόνια, την περίοδο 92-93, με την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό πατέρα του σημερινού, τον κύριο Μητσοτάκη τον Κωνσταντίνο. Ακριβώς με ορισμένες παραλλαγές, βέβαια, αλλά στο ίδιο μοτίβο. Ζεστό χρήμα, όπως είπε και ο Νικήτας, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, και πώς το λένε, όσο το δυνατόν σφίγγουμε τη στρόφιγγα στο να βοηθήσουμε οικονομικά την κρατική, σε εισαγωγικά, αστική συγκοινωνία της πόλης. Με αυτή την έννοια, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κυριολεκτός σήμερα, από χτες έχει μπει νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τροπολογία σε νόμο, ναι, του 2001, της εποχής εκείνης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, που επιδοτούσε άρθρα του, έβαζαν ζήτημα επιδότησης για την ανανέωση του στόλου των ιδιοκτητών των ΚΤΕΛ. Έρχεται σήμερα αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, που θέλει πραγματικά να ενισχύσει αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών μέσα από την διάλυση του κρατικού φορέα, να το πω έτσι, της αστικής συγκοινωνίας και στην Αθήνα, να αυξήσει τα ποσοστά της επιδότησης. Και έχει βάλει τροπολογία σήμερα, εχθές μάλιστα, Τρίτη, στη Βουλή, για να έρθει να την ψηφίσει, να μπορέσει να δώσει πιο εύκολα το χρήμα. Θέλω να πω ότι είναι μια δρομολογημένη κατάσταση εδώ και 20 ετία και παραπάνω. Δεν είναι κάτι σημερινό. Απλά σήμερα η κυβέρνηση
εκμεταλλεύεται την ανάγκη την, μέσα από την πίεση που ασκεί ο κόσμος για καλύτερη συγκοινωνία, πιο συχνά λεωφορεία, να απολυμένονται, γιατί υπάρχουν τα αιτήματα και των εργαζομένων. Ναι, να γίνεται ναι, σωστή καθημερινή απολύμανση, να απομονωθεί η θέση του οδηγού, πράγματα που δεν γίνονται στο όνομα του κόστους και έχουν θράσους, κοινικά απαντάνε σε αυτό. Δεν έχω χρήματα, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, δεν πρόκειται να βάλω λεφτά. Από την άλλη μεριά έχουμε ζεστό χρήμα, δηλαδή ρέει σέσουλα συνεχώς με εκατομμύρια ευρώ για να μπει στο παιχνίδι της αστικής συγκοινωνίας. Για να το καταλάβουμε, καλεί τους ιδιώτες, τους δίνει επιπλέον λεφτά, ενώ με τα ίδια λεφτά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες, τα κενά του δημόσιου φορέα των συγκοινωνιών. Ακριβώς, κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει στην υγεία. Πληρώνει τους ιδιώτες κάτι παραπάνω για να απαλλαχθεί το κράτος από τα χρήματα προς το δημόσιο σύστημα. Αυτό το κάτι παραπάνω, πραγματικά με νούμερα, που ναι, ίσως και να ζαλίζουν ορισμένους. Εδώ μιλάμε για 50 εκατομμύρια στην πρώτη φάση να δοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία αυτή την κοινοπραξία των ΚΤΕΛ, που αν τα διαιρέσει κανείς με απλούς υπολογισμούς, θα δει ότι μπορεί να αποκτήσει η εταιρεία τουλάχιστον 300 οχήματα του κουτιού που λένε και να τα βάλει στην κυκλοφορία. Βεβαίως, εδώ έχει να αντιμετωπίσει η κάθε εταιρεία τύπου ΔΕΚΟ, όπως είμαστε εμείς, ναι, τους νόμους που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις μέσα από τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως την πολιτική που δρομολογεί, που επιβάλλει, που επιδιώκει την ενίσχυση των ιδιωτικών μονοπωλιακών ομίλων και όχι την κρατική συγκοινωνία, την κρατική παιδεία, την κρατική υγεία. Γι' αυτό έχουμε και τα ζητήματα να μην γίνονται προσλήψεις, όπως είπατε, οδηγών, ναι, τεχνικού προσωπικού που υπάρχει ανάγκη, υγειονομικού προσωπικού. Ναι. Άκουγα χθες ότι εξήγηλε ότι θα μαζέψει τους συνταξιούχους γιατρούς για να αντιμετωπίσει, ναι, το πρόβλημα, αντί να πει ότι ξέρεις εδώ, εγώ θα κάνω προσλήψεις. Και μια παρένθεση, επιτρέψτε μου ένα λόγο, ναι, παραπάνω, ναι, ότι έρχεται και κάνει σύμβαση με τα ΚΤΕΛ για 2+2 χρόνια, ναι, και κάνει συμβάσεις με τους γιατρούς σε δίμηνες και εξάμηνες το πολύ. Δηλαδή, αν δεν είναι κινησμός και θράσος αυτό, τότε τι είναι, ας πούμε. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι είναι ένα προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, είναι αλήθεις με η σύμβαση με τα ΚΤΕΛ, τη δίχρονη σύμβαση? Κοιτάξτε, θα σας πω μια άποψη που δεν είναι προσωπικά δική μου μόνο, αλλά είναι διάχυτη στο χώρο εργασίας. Ανεξάρτητα πολιτικά, πιστεύω, και το ποια συνδικαλιστική δράση έχει κάποιος εργαζόμενος ή επιβάτης, να σας πω ότι είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που έχει φλωμώσει τον κόσμο στο ψέμα, όχι μόνο τώρα αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι δυνατόν να γίνει πιστευτή ότι αυτά είναι προσωρινά? Ήρθαν και θα μείνουν. Οι ιδιώτες είναι πολιτική τους να τους ενισχύουν, να διαλύσουν ό,τι πραγματικά κοινωνικό ιστό έχουμε στήσει με αγώνες και αίμα η εργατική τάξη, να το διαλύσει. Και να σας πω στο κομμάτι αυτό ότι εχθές διαδήλωσαν εργάτες, φοιτητές, μαθητές, συνταξιούχοι, για να τιμήσουν τους νεκρούς, τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, και όχι μόνο χτυπήθηκαν αλίπητα, σύρθηκαν σαν τα σκυλιά, να πούμε, στη Γαδά και αλλού, την ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι μην κινητοποιήστε γιατί έχουμε πρόβλημα με τον κορονοϊό, την ώρα που εκείνη δεν σταματάει την επίθεση. Καθημερινά η βιομηχανία στο κοινοβούλιο που παράγει αντεργατικούς νόμους δεν σταματάει. Πώς θα αντιδράσει δηλαδή κάποιος που δέχεται αυτή την ολομέτωπη επίθεση, όχι μόνο στη τσέπη του, στην ίδια του τη ζωή? Εδώ μιλάμε για νεκρούς. Ναι. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε τώρα με χαμόγελο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Ναι. Κύριε Τσαρίδη, η κατάσταση στους χώρους δουλειάς στον ΟΑΣΤ δεν είναι καλή. Είδαμε δημοσιεύματα. Υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, δεν γίνονται τεστ εγκαίρως. Ποια είναι η κατάσταση, περιγράψτε μας λίγο. Κοιτάξτε, όπως όλους τους χώρους δουλειάς, η εργοδοσία κοιτάζει να εξοικονομήσει πόρους και προσωπικό, αδιαφορώντας για την υγεία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον ΟΑΣΤ. Εμείς τουλάχιστον εδώ και αρκετό διάστημα επισημαίνουμε στον εργοδότη ότι θα πρέπει να γίνονται θερμομετρήσεις την ώρα που προσέρχεται κάποιος στην εργασία του, γιατί είναι ένα δείγμα και αυτό. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να πάρει και δεν κοστίζει ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Ωστόσο, ο εργοδότης δεν το εφαρμόζει αυτό, στη λογική του ότι ακόμα και ένας να βγει σε καραντίνα, έχω πρόβλημα, ποιους θα δρομολογήσω κτλ. Έτσι λοιπόν, σωρευτικά,
όλο αυτό το διάστημα, αν και τώρα επειδή θορυβήθηκαν λόγω της αύξησης της τεράστιας αύξησης των κρουσμάτων γενικά στην πόλη, mm-hmm. άρχισαν να κάνουν κάποια μαζικά τεστ και βρέθηκαν περίπου 46 συνάδελφοι θετικοί. Mm-hmm. Αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα δεκάδες, εκατοντάδες συνάδελφοι, γιατί είχαν κάποια επαφή με κάποιο θετικό κρούσμα. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να είχε προβλεφτεί. Όμως δεν είναι στην πολιτική της κυβέρνησης η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη για αυτούς είναι κόστος. Και ό,τι είναι κόστος, το βάζουν στην άκρη και δεν ακούν κανέναν. Ενώ επιβεβαιώνονται όλα αυτά που τους λέμε εδώ και εβδομάδες, ωστόσο αυτοί κάνουν τους κουφούς και ακόμα και σε περιπτώσεις, να φανταστείτε και στην περίπτωση, γιατί εμείς γνωριζόμαστε σαν εργαζόμενοι και όταν κάποιος βρεθεί ως θετικό κρούσμα, όλοι γνωρίζουμε με ποιον ήρθε σε επαφή κτλ. Τους έχουμε πει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία από τα γραφεία κίνησης που μπορεί να γίνει αυτό, δεν θα πρέπει να μετακινούνται από γραμμή σε γραμμή. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τους επιβάτες. Και όμως δεν το εφαρμόζουν. Ποια είναι η λογική του να μην εφαρμόζεις κάτι τόσο οφθαλμοφανές? Γιατί στην περίπτωση που κάποιος βρεθεί ως κρούσμα και η χνηλάτιση μπορεί να γίνει γρηγορότερα, όταν είναι σε μια γραμμή, περιορίζει το κύκλο των ανθρώπων, αλλά και από την άλλη πλευρά και για τους επιβάτες θα υπάρχει μια ασφάλεια, με την έννοια ότι ο οργανισμός ελέγχει μια κατάσταση, προσπαθεί τουλάχιστον με τις υπηρεσίες του να έχει μια σειρά, ας πούμε, στο τι γίνεται μέσα στους χώρους εργασίας. Και όμως ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, οι οδηγοί γυρνάνε από γραμμή σε γραμμή και κανείς δεν ξέρει αύριο πρωί, το πρωί, ποιος θα βρεθεί σαν θετικό κρούσμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι ανησυχία φέρνει αυτό μέσα στους χώρους εργασίας, όπου όλοι ψάχνονται και όλοι είναι σε μια αβεβαιότητα τι μας ξημερώνει αύριο, γιατί δεν ξέρεις πού μπορεί να σου έρθει, μπορεί να έρθει από το εργασιακό περιβάλλον, από το οικογενειακό, το φιλικό, από οπουδήποτε. Είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Άρα λοιπόν σε αυτή την φάση θα πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα από την εργοδοσία, ναι, και με βάση κατευθύνσεις και από τον γιατρό εργασίας φυσικά, από την αντίστοιχη υπηρεσία, να μπουν συγκεκριμένα προτάγματα, ότι εδώ πέρα θα πρέπει να κρατήσουμε, πώς το λένε, δυνατά, σε αυτό το διάστημα που θερίζει ο κορονοϊός, λοιπόν, θα πρέπει να κρατήσουν την υγεία σε υψηλό επίπεδο και την ασφάλεια του λαού, βεβαίως. Ποια είναι αυτά τα αιτήματα για το... Άμεσα αυτά τα αιτήματα που μπορούν να εφαρμοστούν το πρωί στους χώρους εργασίας. Θερμομετρήσεις σε όλους. Mm-hmm. Και στα αμαξοστάσια και στα τέρματα κατά την ανάληψη της βάρδιας, πρωινή ή απογευματινή. Δεύτερον, περιορισμό των οδηγών. Όλοι οι οδηγοί, με συγκεκριμένες αποφάσεις διοίκησης και γιατρού εργασίας, θα δουλεύουν μόνο σε μία γραμμή. Να γίνει ένας τέτοιος προγραμματισμός. Μπορεί να γίνει τέτοιος προγραμματισμός. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού να πάρει μια απόφαση και να πει για αυτούς τους έκτακτους λόγους θα δουλέψουμε όλοι σε μια γραμμή και αυτό το διάστημα, όσο κρατάνε τα μέτρα περιορισμού κτλ. Το επόμενο είναι φυσικά να συνεχιστούν τα μαζικά τεστ, γιατί αυτό είναι το πιο αξιόπιστο, έτσι, ναι, για να γνωρίζει η υπηρεσία τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλο το φάσμα των εργαζομένων, σε όλες τις υπηρεσίες, είτε είναι στα αμαξοστάσια σε συντήρηση, είτε στην κίνηση, είτε στην εσωτερική υπηρεσία, όσοι δεν είναι σε τηλεργασία κτλ. Αυτά τα τρία μέτρα μπορούν να πάρθουν και να υπάρξει ένας περιορισμός και να υπάρξει μια καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα σε έναν τέτοιο μαζικό χώρο που απασχολούνται περίπου 2.000 εργαζόμενοι. Μάλιστα. Κύριε Κιούση, αύριο είναι μέρα δράσης, όπως είπαμε, για τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα των αστικών συγκοινωνιών στις συνθήκες που ζούμε, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν, πόσο μάλλον τώρα εν μέσω πανδημίας. Τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες, έτσι δεν είναι? Είναι μια υπόθεση που αφορά όλο το λαό και τους εργαζόμενους, οι οποίοι καθημερινά χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς. Πολύ σωστά το τοποθετείτε, γιατί εμείς δεν βάζουμε ζήτημα μόνο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Είναι απλά αυτό είναι μια μέρα αύριο που κορυφώνονται μια σειρά δράσεις. Mm-hmm. Είναι μια μέρα λοιπόν για να αναδείξουμε πιο πλατιά και πιο αναλυτικά τα προβλήματα και ποιος ευθύνεται για αυτά, ακόμα και να δώσει, πώς να το πω, απλές λύσεις
αρνείται η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής στην λογική κόστους ωφέλους, αλλά έχουν προηγηθεί δράσεις όχι μόνο για την αστική συγκοινωνία, αλλά πολύ σωστά είπατε και για την υγεία, που είναι το βασικότερο ζήτημα για τα νοσοκομεία μας, για κλινικές που έχουν κλείσει, για ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα με τον COVID, αλλά έχουν οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που απαιτεί επέμβαση χειρουργική ή παρακολούθηση νοσοκομιακή και δεν μπορεί, γιατί τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε προβλήματα άλλου είδους για πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχουν την ανάγκη για υγειονομική περίθαλψη. Με αυτή την έννοια λέω ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν στέκονται μόνο στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών και βεβαίως δεν περιορίζουν το ζήτημα ότι είμαι εργαζόμενος στη συγκοινωνία, θα ασχοληθώ εγώ. Αύριο στη μέρα δράσης συμμετέχουν μαζικοί φορείς, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Απόφαση έχει πάρει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αντίστοιχα το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου Μεσογείων. Θα γίνουν παρεμβάσεις σε μια σειρά χώρους, αποβάθρες, σε κεντρικούς σταθμούς της Αττικής, για να συνειδητοποιήσει ένας κόσμος ότι θα πρέπει να επιστρέψει την πρόκληση, αν θέλετε, την αυθάδεια και το θράσος της κυβέρνησης και των διοικητών των εταιριών, στη λογική ότι είναι κόστος και δεν σε προστατεύω. Παίζουν με τη ζωή μας, πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα πραγματικά δυναμικό ακόμα και αύριο και βεβαίως στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες για μια σειρά ζητήματα που αφορούν την ζωή μας και την ασφάλειά μας και να αναδείξουμε ζητήματα πρακτικά που μπορούν να λυθούν αύριο, αλλά βεβαίως να βγάλει και συμπεράσματα ο ελληνικός λαός ότι έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει καλύτερη ζωή με άλλες συνθήκες, με άλλη ποιότητα και στην υγεία και στην παιδεία και στη μετακίνησή του. Αλλά να περιοριστώ στα αιτήματα όπως βάλατε το θέμα στο Νικήτα. Ναι. Απομόνωση πλήρη με ειδικό συγκεκριμένο διαχωριστικό του οδηγού από το υπόλοιπο όχημα. Mm-hmm. Μείωση του ωραρίου. Έχουμε διακεκομένες βάρδιες. Έχει οπωσδήποτε και ο Νικήτα στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμενος ξεκινάει 4-4,5 ώρα το πρωί, δουλεύει 4 ώρες, διακόπτει για 4-5 ώρες και συνεχίζει το απόγευμα. Δηλαδή βρίσκεται για 12 με 14 ώρες στο δρόμο. Καταπονείται ο οργανισμός. Κατάργηση λοιπόν των διακεκομένων βαρδιών, μείωση του ωραρίου, συχνότερα διαλύματα και βεβαίως απολύμανση καθημερινή των οχημάτων, γιατί το όχημα θα μπει μέσα, θα ελεγχθεί για λάδια, θα αλλάξει ένα λαμπάκι, είναι και τεχνίτες μέσα, είναι το διοικητικό προσωπικό. Θέλει δηλαδή μια καθημερινή, δυστυχώς με κόστος έλεγχο, απολύμανση των οχημάτων όλων των χώρων που αγγίζουν οι οδηγοί και βεβαίως οι επιβάτες. Εδώ θέλουμε το κυρίαρχο ζήτημα να βγει στον κόσμο, γιατί μια ειρωνία που ακούστηκε και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ότι τι να κάνουμε, λέει, είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Ποιος είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά δεν μας είπανε ότι, μια και μιλάγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, συγγνώμη, για νούμερα, υπάρχουν 2.000 αυτή τη στιγμή οχήματα των ιδιωτών, τουριστικά και κτέλ στην Αττική, και μένουν αραγμένα. Αυτά πρέπει να επιταχθούν άμεσα για να μπουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης του λαού της Αττικής. Μόνο έτσι πραγματικά θα υπάρξει αποσυμφόρηση και δεν θα υπάρχει συγχρονισμός. Τα υπόλοιπα λόγια είναι παραμύθια. Έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσει ο κάθε επιβάτης και βεβαίως να προστατεύσει τον εαυτό τόσο μπορεί μέσα από τα σωματεία του και τη δράση του. Ναι. Κύριε Κιούση, και κάτι ακόμα. Είδαμε και την πρόσφατη έκθεση εποπτών δημόσιας υγείας, όπου αποτυπώνεται και αυτό το και σαν πόρταλ το είχαμε καταγράψει, ο κόσμος μέσα στα μέσα μεταφοράς εφαρμόζει τα μέσα ατομικής προστασίας, φοράει τη μάσκα του. Είναι συγκροτημένος και προσεκτικός στην συμπεριφορά του, αλλά αντικειμενικά δεν μπορεί να προφυλαχτεί λόγω της μικρής χωρητικότητας των λεωφορείων, έτσι δεν είναι. Φανταστείτε, και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Νικήτας στη Θεσσαλονίκη, φανταστείτε ένα όχημα τώρα να περνάει, να έχει μέσα ήδη 50-60 ανθρώπους, να θέλουν να μπουν άλλοι 20, ή αντίστοιχα σε έναν σταθμό μετεπιβίβασης και όχι μόνο στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, στην Ομόνια, στην Αττική, να είναι τίγκα που λέμε οι επιβάτες και να θέλουν να μπουν άλλοι τόσοι μέσα, βεβαίως με τη μάσκα, αλλά κολλημένος ο ένας πάνω στον άλλον. Για ποια αυτοπροστασία να μιλήσει σε αυτόν τον κόσμο. Και έχουμε και την ειρωνία να έχουν απαγορέψει χιαστή, αν έχετε δει στα καθίσματα
να μην κάθονται μάλλον ο ένας δίπλα στον άλλο, ναι, να αφήνουν κενά καθίσματα, αλλά να είναι κρεμασμένος ο ένας πάνω στον άλλον. Ο ένας δίπλα στον άλλον όρθιοι. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να όχι μόνο να αποκριστεί, πρέπει να περάσει απέναντι ο κόσμος στην κοροϊδία της κυβέρνησης. Γιατί πραγματικά οπουδήποτε και να ακούσουμε οποιοδήποτε στέλεχος τους λέει ατομική ευθύνη. Ναι. Ατομική ευθύνη δεν είναι ατομική ευθύνη. Ο λαός ο ελληνικός έχει πραγματικά κατανοήσει, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε συντριπτική πλειοψηφία, το πρόβλημα. Mm-hmm. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του όσο μπορεί καλύτερα από μόνος του, και τη μάσκα φοράει και αποστάσεις προσπαθεί να κρατήσει όπου μπορεί και έχει περιορίσει όντως τις μετακινήσεις, όχι δεν και καλά λόγω της απογόρευσης, αλλά όσο έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα που υπάρχει, mm-hmm, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσει και την κοροϊδία που του γίνεται. Mm-hmm. Και εκεί να είναι πραγματικά αμήλικτος απέναντι σε αυτή την κοινική εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι, mm-hmm, στη ζωή του και στην κοινωνία. Κύριε Τσαρίδη, ένα σχόλιο και από εσάς καταλήγοντας και για την κυβέρνηση που μας λέει για την ατομική ευθύνη, και βλέπουμε ότι ο κόσμος, όπως είπαμε, ανταποκρίνεται, και έχουμε μπροστά μας βέβαια και μια απεργιακή κινητοποίηση στις 26 του μήνα. Όπως είπε και ο Γιάννης, και εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος τηρεί τα μέτρα. Mm-hmm. Φοράνε άπαντες, το 100% φοράνε τη μάσκα τους εντός των οχημάτων, όμως η κατάσταση είναι αυτή η οποία οδηγεί τον κόσμο και τον αναγκάζει και πολλές φορές είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει, γιατί τι θα κάνει όταν μια γραμμή που πρέπει να έχει πληρότητα 10 οχήματα έχει 3 οχήματα, τι θα κάνει, αναγκαστικά θα στηβάζεται μέσα στα ελάχιστα λεωφορεία και εκεί πέρα θα δημιουργούνται οι συγκεκριμένες συνθήκες, από τις οποίες βέβαια υπάρχει και η μετάδοση της πανδημίας, ναι, και εδώ πέρα στην πόλη όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να γίνει και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης όπως και στην Αθήνα είναι να διεκδικήσει ο εργαζόμενος ο λαός και με ευκαιρία την αυριανή μέρα δράσης, αλλά και με την απεργία στις 26 Νοέμβρη για συγκοινωνίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες του, για κρατικούς φορείς οι οποίοι θα λειτουργούν με βάση με κοινωνικό πρόσημο και με βάση τις ανάγκες που έχει ο κόσμος για μετακίνηση και όχι με βάση τα κέρδη των λίγων ιδιωτών, για να σταματήσει το ξεπούλημα και για να υπάρξει μια ανάταση του συγκοινωνιακού έργου, γιατί εάν υπάρξει και σήμερα ακόμα χρηματοδότηση των συγκοινωνιακών φορέων, υπάρχει η δυνατότητα οι εργαζόμενοι στους συγκοινωνιακούς φορείς να ανατάξουν ένα μεγάλο μέρος του παροπλισμένου στόλου και να υπάρξει άμεση βελτίωση της κατάστασης και να μην τα αναθέτουμε αυτά στο μέλλον, γιατί μπορούν να υπάρξουν αύριο. Εμείς γνωρίζουμε ότι και οι δικοί μας οι τεχνίτες, όπως φαντάζομαι και οι τεχνίτες στην Αθήνα, στους συγκοινωνιακούς φορείς εκεί πέρα, έχουν και τη γνώση και την εμπειρία, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση για να υπάρξει αυτή η απόφαση. Και αυτό θα πρέπει να το διεκδικήσει ο κόσμος και με τις απεργιακές κινητοποιήσεις και με τις αυριανές κινητοποιήσεις και οποτεδήποτε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.